Νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη, για μια προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Η Αγία Σοφία έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό, ιστορικό και συμβολικό φορτίο και ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται ένα τέτοιο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς η τουρκική κυβέρνηση είναι αχαρακτήριστη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι για σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ο Παρθενώνας, για παράδειγμα, μετατρεπόταν σε χριστιανική εκκλησία. Ένας Παρθενώνας ο οποίος λειτουργήσε κάποτε ως χριστιανική εκκλησία, να θυμίσω εγώ, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γινόταν. Αυτό όμως πρέπει να κατανοήσουμε, κύριε Ρογκάκο, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται περί μιας κλιμάκωσης της επιθετικότητας, της προκλητικότητας, όχι απλά του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός που εκπροσωπεί την τουρκική άρχουσα τάξη, την τουρκική αστική τάξη, η οποία βεβαίως έχει καταπιαστεί με μεγάλα όνειρα από ό,τι φαίνεται στην περιοχή, αμφισβητεί σύνορα, αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες, επεμβαίνει στρατιωτικά στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει, κύριε Δελή. Το θέμα είναι... Γιατί συμφωνούμε και προσυπογράφουμε σε αυτά που λέτε. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία τα κάνει έχοντας τη στήριξη, έχοντας την ανοχή, πολλές φορές και την ενθάρρυνση αυτών που εμείς ονομάζουμε συμμάχους. Και θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είχε την ενθάρρυνση η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δεν έχει την ενθάρρυνση του ΝΑΤΟ κυρίως για την εισβολή της στη Λιβύη. Για να μην μιλήσουμε για τα παλιότερα, για την Κύπρο και όλα τα σχετικά. Συνεπώς, όταν η χώρα μας επιδιώκει αυτό να το αντιμετωπίσει ως προς τη λύση του μέσα ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο με αυτούς τους λεγόμενους συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, νομίζω ότι ναρκοθετεί εξ αρχής. Θέλω να πω, να διαβάσω μονάχα αυτό που δήλωσε χθες ο κύριος Μπορέλ, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε, κάλεσε σε διάλογο την Ελλάδα και την Τουρκία για τα λεγόμενα αμφισβητούμενα ύδατα. Αυτά τα λέει ο εκπρόσωπος ο κύριος Μπορέλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούω να λέει. Η Γερμανία, ή ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης να δηλώνει ότι λυπούμαστε για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά είναι διαφορετικό πράγμα οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί τους. Οι σύμμαχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς επιδιώκουν να λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως μπορούν να τσακώνονται σε επιμέρους, σε δευτερεύοντα όπως πριν, αλλά νομίζουμε ότι αν έχεις τέτοιους συμμάχους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν θα λέει κανείς ότι πρόκειται περί συμμαχίας. Ακούστε τώρα, εγώ όπως τα λέει ο κύριος Δελής, δεν διαφωνώ και πολύ. Αυτό δεν μοιάζει. Και κλείνω, κύριε Ρογκάκο. Βεβαίως, κλείνω. Αυτό δεν μοιάζει για συμμαχία. Μάλλον για φυλακή μοιάζει. Εκτός και αν θέλουμε και επιδιώκουμε την ασφάλεια της φυλακής. Ναι. Εμείς σαν ΚΚΕ δεν το επιδιώκουμε. Τι λέμε εμείς, κύριε Γρηγοριάδη? Λέμε ότι θα πρέπει καταρχήν να γίνουν σεβαστές οι διεθνείς συνθήκες. Πριν απ' όλα η συνθήκη της Λοζάνης. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία η 24η Ιουλίου που επιλέγει ο Ερντογάν να κάνει τη λειτουργία σε τζαμί. Είναι η ημέρα που υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Παίζουν με τα σύμβολα. Λοιπόν, οι συνθήκες, σεβαστές οι συνθήκες και με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Ναι, αλλά έχετε δίκαιο, αλλά αυτό δεν έχει κάποιο τρόπο, σαν το έχετε δίκαιο, δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό δεν έχει κάποιο τρόπο να εφαρμόζεται μόνο του. Προϋποθέτει κάποιος να το εφαρμόσει, ή να έχει ισχύ, ή να έχει συμμαχία. Και θα κλείσω με αυτό, κύριε Ρογκάκο. Ξέρετε όμως, το δίκαιο της θάλασσας, κύριε Ρογκάκο, ξέρετε ότι δεν το έχουν υπογράψει τρεις χώρες. Η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και εμείς με τις δύο από αυτές θα συμμαχήσουμε, λέμε, και ήδη συμμαχούμε, για να αντιμετωπίσουμε και για να επιβάλλουμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με χώρες που οι τρεις χώρες, κύριε Δελή, δεν μπορούν να έρθουν, έρθουν αντιμέτωπες με τις υπόλοιπες χώρες που έχουν υπογράψει. Εμείς λέμε οι λαοί να τα βρουν και ξέρετε κάτι, να σας πω ένα τελευταίο. Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο, όπου καταδικάζει μόνο από τηλεόραση, ξέρετε. Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Ρογκάκο. Νομίζω ότι η ιστορία, όλη η ιστορία της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας είναι ένα μονότονα επαναλαμβανόμενο υποκριτικό ευχολόγιο, το οποίο επαναλαμβάνεται και τώρα με το ζήτημα της Αγίας Σοφιάς. Σας είπα προηγουμένως για τη δήλωση Μπορέλ,
για τα διαφυσβητούμενα ύδατα, αν είναι δυνατόν αυτά που εμείς θεωρούμε ως ευρωπαϊκά σύνορα, ή την ανακοίνωση της Γερμανίας, η οποία προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ξέρετε κάτι, και να μην προέδρευε η Γερμανία, αυτή θα ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από Ένωση, είναι, υπάρχουν και ισχυρά κράτη, τα οποία το καθένα από αυτά ενδιαφέρεται για τα δικά του συμφέροντα. Και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι τα συμφέροντα και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των μεγάλων χωρών με την Τουρκία, αποτιμώνται σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά δεν είναι διατεθειμένοι να τα θυσιάσουν για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε έγκαιρα. Μάλιστα. Έγκαιρα και να πάρουμε τις θέσεις, να πάρουμε τις αποφάσεις μας για να τα αντιληφθούμε.